Γεια σας αγαπητοί μου, είστε με το κατάλληλο άτομο για εσάς ή συμβιβάζεστε? Κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και μετά πηγαίνετε στο καμπανάκι, πατήστε πάνω στο καμπανάκι και επιλέξτε όλες ώστε να μην χάνετε κανένα από τα βίντεο που ανεβάζω. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι προβλέψεις είναι γενικές, αφορούν το σύνολο. Εσείς μπορείτε να κρατήσετε ό,τι σας ταιριάξει και αν σας ταιριάξει. Επιπλέον, στο καρφιτσωμένο σχόλιο, καθώς και στην περιγραφή του βίντεο, θα βρείτε το email μου, την ιστοσελίδα μου και το Facebook μου. Θα κάνουμε 3 πακετάκια. Εδώ το πακετάκι νούμερο 1 αντιπροσωπεύεται από τα 30 φυλάκια, το πακετάκι νούμερο 2 αντιπροσωπεύεται από το αστεράκι και το πακετάκι νούμερο 3 αντιπροσωπεύεται από αυτό εδώ το κόσμημα. Πάρτε το χρόνο σας, μην βιαστείτε να διαλέξετε, είναι γενικές οι προβλέψεις, δεν είναι δυνατόν να σας καλύψουν όλους. Παρ' όλα αυτά όμως, σίγουρα από κάπου θα θέλετε να ξεκινήσετε, αν θέλετε μπορείτε να τα ακούσετε και τα 3. Ξεκινάμε λοιπόν, για πάμε να δούμε. Και ξεκινάμε με όλους όσους από εσάς διαλέξατε τα 30 φυλάκια. Λοιπόν, για να δούμε. Είστε με το κατάλληλο άτομο ή απλά συμβιβάζεστε? Για να δούμε αγαπητοί μου. Εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως οι ενέργειες αφορούν και ετεροφιλόφιλα ζευγάρια και ομοφιλόφιλα ζευγάρια. Οπότε ο καθένας από εσάς προσαρμόζεται αυτό που βλέπετε και ακούτε, ανάλογα τη δική σας περίπτωση. Για να δούμε λοιπόν, θα μιλήσουν οι ενέργειες από μόνες τους. Να υπενθυμίσω πως το θέμα είναι είστε με το κατάλληλο άτομο ή απλά συμβιβάζεστε. Για να δούμε λοιπόν τι θα μας αποκαλυφθεί εδώ για το πρώτο πακετάκι. Για να δούμε λοιπόν εδώ. Οπ! Πολλά. Πολλά, αλλά θα το πάμε έτσι εδώ. Μοιάστε μου, να το βάλω εγώ έτσι εδώ για να βλέπετε. Βλέπετε τι γίνεται έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Αχ, παιδιά μου, σύμφωνα με αυτήν εδώ την ενέργεια, εσείς τώρα είστε με το κατάλληλο ή προσπαθείτε να πείσετε τον εαυτό σας ότι είστε με το κατάλληλο άτομο. Αχ, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν νομίζω ότι είναι και τόσο έτσι τα πράγματα και μάλλον προσπαθείτε να πείσετε τον εαυτό σας ή προσπαθείτε εσείς να πείσετε το άλλο άτομο ότι είστε ό,τι καλύτερο για εκείνο. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω έτσι. Το 8 μπορεί να συμβολίζει κάτι για εσάς, ίσως εδώ πέρα να μιλάμε για ημερομηνία γενεθλίων, ίσως να μιλάμε για αριθμό κατοικίας, οδός τάδε αριθμός 8, ίσως εδώ μιλάμε για 8 μέρες, από τότε που ίσως και εσείς προβληματίζεστε, μα είμαι με το κατάλληλο άτομο ή απλά λέω ψέματα στον εαυτό μου, παραμυθιάζω τον εαυτό μου και συμβιβάζομαι. Ζώδια της φωτιάς εδώ αγαπητοί μου, ενέργεια ζωδίων της φωτιάς, κρυός λέων τοξότης, ή αν όχι ζώδια, οροσκόπος, αυτά τα 3 πύρινα ζώδια ή κυριάρχους πλανήτες, αυτά τα 3 πύρινα ζώδια. Λοιπόν, μία εικόνα, 1000 λέξεις, έτσι. Ποιο είναι το κατάλληλο άτομο λοιπόν εδώ, σε αυτή την περίπτωση? Πώς είναι δυνατόν να είναι το κατάλληλο άτομο? Γιατί είτε εσείς εκνευρίζεστε με το παραμικρό, ζηλεύετε με το παραμικρό, κάνετε σκηνές με το παραμικρό, απειλές, φωνές, τα σπάτε όλα στην κυριολεξία. Βλέπετε εδώ, έχει κατεβάσει αυτή η γυναίκα όλο τον ντουλάπι κάτω από πιάτα, από πιατοπότηρα, τα έχει κάνει όλα λίμπα. Ή αν δεν είστε εσείς αυτή η πλευρά που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, εκεί τότε έχουμε να κάνουμε με τον αντίποδα, δηλαδή με την άλλη πλευρά, με το σύντροφο ή τη σύντροφο δηλαδή, ο οποίος ή η οποία αντιδρά απέναντί σας με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με βιαιότητα. Παιδιά, αυτό είναι τοξική κατάσταση. Εδώ μιλάμε για μια πολύ βίαιη κατάσταση η οποία πιθανότατα σε κάποιους από εσάς να προκαλεί και μεγάλο σοκ. Δηλαδή να παγώνετε από το φόβο σας και να λέτε «Ω, χάντε, πάλι αρχίσαμε εδώ τα ίδια».
Έτσι καταλαβαίνετε πολύ καλά τι σας περιγράφω. Έτσι. Αν με τι άλλο, παιδιά, εδώ μιλάμε για τοξικότητα, μιλάμε για θυμό που δεν μπορεί να ελεγχθεί, έτσι, ή πείσμα που δεν μπορεί να ελεγχθεί, τα θέλει όλα δικά της αυτή εδώ η πλευρά, είτε πρόκειται για εσάς, είτε πρόκειται για το άλλο άτομο, έτσι. Λοιπόν, πάντως εδώ πέρα τα πράγματα δεν είναι καλά καθόλου, δεν υπάρχει σωστή βάση, αυτό θέλω να πω. Έτσι, γιατί να θυμίσω πως το θέμα μας είναι αν είστε με το κατάλληλο άτομο ή απλά συμβιβάζεστε. Αν λοιπόν σε κάποιους από εσάς τέριαξε αυτή η ενέργεια, τότε εσείς συμβιβάζεστε, ή η άλλη πλευρά συμβιβάζεται. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλοεξάρτηση εδώ και δεν πρέπει. Για να δούμε, βρε αγαπητή μου, εδώ πέρα. Για να δούμε, αγαπητή μου, τι άλλα μηνύματα θα πάρουμε εδώ πέρα. Για να δούμε. Α, με το καλημέρα σας βλέπετε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, κοιτάξτε. Σύμφωνα με αυτές εδώ τις δύο τις ενέργειες που συμβολίζουν κατά πάσα πιθανότητα ζώδια του νερού, και οι δύο ζώδια του νερού, έτσι, καρκίνο, σκορπιό, ηχθύς δηλαδή, αν όχι ζώδια, οροσκόπου ή κυρίαρχους πλανήτες σε ζώδια του νερού, έτσι, το 6 μπορεί να συμβολίζει για κάποιους από εσάς κάτι, ίσως να μιλάμε για ημερομηνία γενεθλίων, ίσως να μιλάμε για 6 ώρα το απόγευμα, ίσως να μιλάμε για 6 μέρες, 6 εβδομάδες από τότε που εσείς, ας πούμε, αρχίσατε να προβληματίζεστε. Παιδιά, εδώ έχουμε τη γνωστή τακτική. Αφού λοιπόν φτάνουν τα πράγματα εδώ, όταν έχουν γίνει αυτά τα σκηνικά, μετά είτε εσείς ή άλλη πλευρά αρχίζετε λοιπόν και αγάπες, λουλούδια και αχ γλυκό μου, αχ καλό μου, και σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξανατιδράσω έτσι και αμέλα μου ντε που δεν είναι. Αχ, αγαπητοί μου, και εδώ ζώδια του νερού, και εδώ ζώδια του νερού, μια στιγμή για να το βλέπετε καλύτερα αυτό. Θα το βάλω εδώ, νομίζω, εδώ, ας το βάλουμε εδώ, εντάξει, εδώ, εδώ νομίζω είναι καλύτερα. Και εδώ ζώδια του νερού, αλλά κεραυνός, δηλαδή αγάπη μου, χαρά μου, ομορφιά μου, άνθρωποι της ζωής μου και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο εδώ, έτσι, ναι, ναι, το παράκανα, ξέρω, τώρα θα δεις, θα σε κάνω εγώ, θα σε δείξω, θα σε ράνω, θα σου κάνω δώρα, θα σε αγαπήσω, θα σε πάω από εδώ, θα σε πάω από εκεί και σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξανασυμβεί αυτό. Λοιπόν, ως μελλοντικό αποτέλεσμα, τι μας βγαίνει εδώ? Όχι μόνο θα ξανασυμβεί, αγαπητή μου, αλλά θα γίνει και ίσως και καθημερινότητα. Λοιπόν, δεν το συζητάμε, δεν είστε με το κατάλληλο άτομο, κάποιοι σίγουρα συμβιβάζεστε, αν όχι όλοι. Όσοι δηλαδή, ας πούμε, θέλω να πω, βρίσκεται κάτι που ανταποκρίνεται σε αυτό το πακέτο, έτσι, ή κάποιοι, ή ίσως και όλοι σας κάνετε τα στραβά μάτια και συμβιβάζεστε, γιατί πού θα τρέχω τώρα εγώ να βρω αλλού, έτσι. Λοιπόν, το 5 μπορεί να είναι η ημερομηνία γενεθλίων, μπορεί να είναι το οτιδήποτε, έτσι. Μέρες, εβδομάδες, εντάξει, τι να σας πω τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά αν μη τι άλλο, όπως βλέπετε εδώ, δεν υπάρχει κατάλληλη βάση και σίγουρα κάποια στιγμή θα πρέπει να ξεκαθαρίσετε μεταξύ σας πολλά, έτσι, αγαπητοί μου. Λοιπόν, αυτά είχε να μας πει το δικό σας πακετάκι. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να πάρετε τις σωστές αποφάσεις ώστε να έχετε όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε σε όλους όσους από εσάς διαλέξατε το αστεράκι. Για να δούμε λοιπόν. Είστε με το κατάλληλο άτομο για σας ή απλά συμβιβάζεστε, είτε λόγω ανασφάλειας, είτε λόγω άλλων καταστάσεων, είτε. Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τι ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, αγαπητοί μου. Εδώ γίνεται μπροστά σας και μπροστά μου, έτσι. Οπότε λοιπόν, μισό λεπτάκι, δυστυχώς η γειτονιά έχει πάρα πολύ φασαρία αυτή τη στιγμή. Παρόλο που είναι ντάλα ζέστη και 4 η ώρα, αυτή την ώρα είναι που εγώ κάνω αυτό το βίντεο. Τώρα βρήκα το χρόνο, αλλά δυστυχώς φασαρία. Για να δούμε λοιπόν, αγαπητοί μου. Για να δούμε τι θα δούμε.
Είστε όντως με το κατάλληλο άτομο ή απλά συμβιβάζεστε? Για να δούμε εδώ τι ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Για να δούμε. Α, πολύ μυστηριώδες είναι αυτό το πακέτο, έτσι. Θα το προσπαθήσω εγώ λίγο ακόμα και αν δεν θα το πάμε με την κλασική, με τον κλασικό τρόπο που λέμε, έτσι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι δώστε μου, για να μην χρονοτυρούμε και πολύ. Εν τω μεταξύ, εδώ θα ήθελα να υπενθυμίσω πως το συγκεκριμένο reading αφορά και ετεροφιλόφιλα ζευγάρια και ομοφιλόφιλα ζευγάρια, οπότε ο καθένας από εσάς προσαρμόζεται αυτό που βλέπετε και ακούτε. Οπ, να τα. Ανάλογα τη δική σας περίπτωση, να τα. Μάλιστα, α, okay, να τα μας παιδιά, ωραία. Λοιπόν, από εδώ θέλουμε αυτό, τα αφήνω, το υπόλοιπο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, και χίλια συγγνώμη για τα ηχητικά εφέ που ακούγονται, γιατί δεν θέλω αυτή τη στιγμή εγώ να βγω έξω και να αρχίσω να φωνάζω. Δεν το συνηθίζω, αλλά αν χρειαστεί θα γίνει. Αγαπητοί μου, βλέπετε εδώ, βλέπετε τι γίνεται. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν εδώ την ενέργεια, ή εσείς παρακαλάτε για να έχετε τη σημασία του ατόμου που είτε είναι στη ζωή σας, είτε ενδιαφέρεστε για εκείνο, ή το αντίστροφο, εσείς κάνετε το δύσκολο ή τη δύσκολη, να σας πω έτσι, εντάξει, με σκοπό να χειριστείτε, με σκοπό να χειριστείτε το άτομο αυτό, έτσι. Εδώ πέρα μιλάμε για ενέργεια ζωδίων του αέρα, δίδυμο, ζυγό, υδροχό, ή αν όχι ζώδια, οροσκόπο σε αυτά τα τρία έρινα ζώδια ή κυρίαρχους πλανήτες σε αυτά τα τρία έρινα ζώδια. Το 2 μπορεί να συμβολίζει κάτι για εσάς, ίσως να μιλάμε για ημερομηνία γενεθλίων, ίσως να μιλάμε για 2 μέρες, ίσως να μιλάμε για 2 εβδομάδες. Από τότε που εσείς πιθανότατα να αναρωτιέστε αν είστε με το κατάλληλο άτομο, ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Όπως και να έχει πάντως, η κατάσταση σύμφωνα με αυτήν εδώ την ενέργεια που μας βγήκε είναι αυτή, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει έτσι μία γαλαντομία, να το πω έτσι, όσον αφορά τα συναισθήματα, έτσι αγαπητοί μου. Άρα λοιπόν, με λίγα λόγια, ο καθένας από εσάς γνωρίζει καλύτερα τι περιγράφω εγώ εδώ. Και όπως είπα και πριν, πιθανότατα να είναι αρκετοί οι λόγοι που συμβαίνει αυτή εδώ η κατάσταση. Έτσι αγαπητοί μου, λοιπόν. Πάμε εδώ τώρα. Μάλλον θα το βάλω εγώ κάπως έτσι εδώ για να φαίνεται καλύτερα, γιατί εντάξει. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Για να δούμε από εδώ τι ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Είναι όντως αυτή η κατάσταση κάτι που δεν αλλάζει ή πιθανότατα με τους κατάλληλους ρυθμούς, με την κατάλληλη διαχείριση υπάρχει ελπίδα, ή μήπως απλά κάποιος από τους δυο σας υποκρίνεται άλλα συναισθήματα από αυτά που νιώθει, γιατί θέλει να ελέγξει την κατάσταση με αυτόν τον τρόπο. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν, αγαπητοί μου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Μισό λεπτάκι, ωραία. Εντάξει. Α, έπεσε. Βουνό. Δυσκολίες, αγαπητοί μου, δυσκολίες, βλέπετε. Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με ζώδια της φωτιάς, κρυός λεοντοξότης, η ανοχή ζώδια, οροσκόπος, αυτά τα τρία πύρινα ζώδια, οι κυριακούς πλανήτες, αυτά τα τρία πύρινα ζώδια. Το 10 μπορεί να συμβολίζει, συγγνώμη, κάτι για εσάς, είτε ημερομηνία γενεθλίων, είτε 10 μέρες από τότε, ας πούμε, που εσείς αναρωτιέστε, έτσι. Λοιπόν, βουνό. Δυσκολίες, αγαπητοί μου, βλέπετε. Και δεν είναι μόνο μία κορυφή, υπάρχει και δεύτερη κορυφή εδώ. Να, ορίστε, κοιτάξτε. Άρα, με λίγα λόγια, αντί να χάνετε την ενέργειά σας σε αυτήν εδώ την κατάσταση, είτε είστε εσείς στην πλευρά που κάνει πως δεν καταλαβαίνει, είτε εσείς είστε στην πλευρά που προσπαθεί να πιέσει τις καταστάσεις και να επιβληθεί πάνω στον καλό ή την καλή της, έτσι. Λοιπόν,
αυτή η κατάσταση, παιδιά μου, πάντα θα προκαλεί εμπόδια, εμπόδια στην επικοινωνία, εμπόδια στα συναισθήματα, εμπόδια. Έτσι και ο δρόμος είναι κλειστός. Δηλαδή θα σας φαίνεται ένας μόχθος, ένα πάρα πολύ κουραστικό πράγμα η κατάσταση μεταξύ σας. Κάποια στιγμή θα πείτε, ουφ ρε παιδί μου, αχ θέλω να το τελειώσω, δεν αντέχω άλλο, τι βουνά και λαγκάδια έχω να περάσω με αυτό εδώ το άτομο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ θέλω να συμβουλευτώ και ακόμα ένα χαρτάκι, να δούμε εδώ τι ενέργειες θα μας αποκαλύψει, γιατί σαφώς αυτή η κατάσταση, μια στιγμούλα για να μην σας γυαλίζει εδώ, σαφώς αυτή η κατάσταση που σας περιέγραψα είναι έτσι, βουνό, εντάξει, ογκόλυθος, ένα ογκώδες πράγμα που λέτε πω ανηφόρα που έχω να διανύσω. Για να δούμε εδώ λοιπόν τι άλλο μπορεί να μας αποκαλυφθεί στο δικό σας πακετάκι. Για να δούμε, αγαπητοί μου, για να δούμε λοιπόν. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Δυστυχώς δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι τους σωστούς τρόπους και δεν τηρούν όλοι τους κανόνες. Είναι καλοκαίρι, έχει ζέστη και είναι ώρα κοινής ησυχίας. Ζητώ συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχω ενοχληθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, αγαπητοί μου, δέντρο, μάλιστα, αυτό θέλουμε μόνο. Λοιπόν, αυτό θα το βάλω εδώ για να το βλέπετε κάπως καλύτερα, αυτό εδώ και αυτό εδώ. Αγαπητοί μου, κοιτάξτε, εδώ πέρα συμβολίζονται ζώδια της γης, Σταύρος, Παρθένος, Εγώκερος, η ενοχή ζώδια, κυρίαρχοι πλανήτες, η οροσκόπος, αυτά τα τρία γήινα ζώδια. Το 11 μπορεί να συμβολίζει κάτι για εσάς, ίσως να μιλάμε για ημερομηνία γενεθλίων, ίσως να μιλάμε για 11 μέρες από τότε που πιθανότατα εσείς να αναρωτιέστε αν είστε με το κατάλληλο άτομο ή απλά συμβιβάζεστε. Έτσι. Εδώ πέρα μπορεί να μιλάμε για αριθμό κατοικίας, οδοστάδε αριθμός 11, όπως και εδώ οδοστάδε αριθμός 10, όπως και εδώ οδοστάδε αριθμός 2. Ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Κοιτάξτε, για να γίνει δέντρο λοιπόν αυτή η κατάσταση, για να μπορέσει δηλαδή να βγάλει καρπούς η κατάσταση εδώ μεταξύ σας, που τώρα φαίνεται βουνό, θα περάσουν παιδιά πάρα πολλά χρόνια. Τα δέντρα μεγαλώνουν αργά, το ξέρετε. Έτσι. Το γνωρίζετε όλοι. Οπότε λοιπόν, μέχρι εδώ να βγάλουμε ρίζες, τι να σας πω τώρα, φάγατε τη νιώτη σας, έφαγε τη νιώτη του, φάγατε τα σωθικά σας, φάγατε τα νιάτα σας που λέμε. Δεν υπάρχει λόγος εσείς να περιμένετε τόσο. Όχι. Όχι αγαπητοί μου. Όχι, γιατί αν τυχόν σκεφτείτε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία του απλά να περιμένω να δω μήπως τυχόν αλλάξει κατάσταση, πότε θα φτάσετε 70 και 80, ούτε καν θα το καταλάβετε. Όχι αγαπητοί μου λοιπόν, έτσι. Όχι, όχι. Αυτό το δέντρο έχει μπροστά του πάρα πολύ μέλλον μέχρι να ριζώσει για τα καλά. Βέβαια, η επιλογή είναι πάντα δική σας αγαπητοί μου. Έτσι, εσείς ξέρετε καλύτερα. Εγώ απλά σας ερμήνευσα τις ενέργειες. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά όλα τα καλύτερα. Και προχωράμε με όλους όσους από εσάς διαλέξατε το τρίτο πακετάκι που συμβολίζεται από αυτό εδώ το κόσμημα. Λοιπόν, για να δούμε τι ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Σπαταλάτε το χρόνο σας, φθήρεστε ή πραγματικά είστε με το κατάλληλο άτομο. Είστε με το κατάλληλο άτομο για εσάς ή απλά κλείνετε τα μάτια σας και συμβιβάζεστε και κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε. Για να δούμε αγαπητοί μου, για να δούμε λοιπόν. Για να δούμε τι ενέργειες θα μας αποκαλυφθούν. Δόξα τω Θεώ τώρα έχει ησυχία. Γιατί πριν γινότανε της κακομοίρας μεσημεριάτικα μες στη ζέστη. Αχου, αγαπητοί μου, βρε, κοίτα να δεις το τρίτο πακετάκι. Αγαπητοί μου, ναι, λοιπόν,
Εδώ έχουμε να κάνουμε με ενέργεια ζωδίου του αέρα, δίδυμο ζυγό υδροχό, η ανόχη ζώδια, κυριάρχους πλανήτες, σε ένα από αυτά τα τρία αέρινα ζώδια ή οροσκόπο. Σε αυτά τα τρία αέρινα ζώδια ο καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Το ένα μπορεί να συμβολίζει κάτι για εσάς, ίσως να μιλάμε εδώ για ημερομηνία γενεθλίων, ίσως να μιλάμε για ένα χρόνο από τότε που είστε μαζί με αυτό το άτομο. Πιθανότατα εδώ επίσης να αντιπροσωπεύεται και αριθμός κατοικίας, εδώ στάδε αριθμός 1, έτσι. Πάντως εν μη τι άλλο, το 1 εδώ πέρα δείχνει κάτι όμορφο, κάτι φρέσκο, κάτι που είναι νούμερο 1. Λοιπόν, κοιτάξτε, μια εικόνα χίλιες λέξεις. Είστε με το κατάλληλο άτομο για εσάς, όντως. Όντως είστε με το κατάλληλο άτομο εσάς, άτομο της καρδιάς, άτομο που θέλει να σας προσφέρει, άτομο που σας έχει σε υψηλή θέση μέσα του. Βλέπετε εδώ πέρα και το φεγγαράκι. Είναι πάρα πολύ ρομαντικός άνθρωπος, είτε άντρας είτε γυναίκα. Σας αφιερώνει τραγούδια, θέλει να σας κάνει καντάδες. Μπορεί να μην έρχεται βέβαια κάτω από το μπαλκόνι σας τη σήμερον ημέρα ασφανίζει. Αλλά να σας αφιερώνει τραγούδια στο ίντερνετ, να σας στέλνει τραγούδια στο Facebook, στο WhatsApp, στο Viber. Καταλαβαίνετε εσείς τώρα, έτσι. Λοιπόν, ναι, εδώ πέρα μιλάμε για άτομο πραγματικά της καρδιάς και άτομο που σέβεται, σας σέβεται. Σας βάζει ψηλά, κοιτάξτε να δείτε βρε παιδιά. Τα άλλα δύο πακέτα δεν ήταν τόσο τυχερά. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ τυχερό. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι ιδιαίτερο εδώ, τα περισσότερα τα έχω πει. Έτσι, άτομο που σας βάζει ψηλά, ψηλά και πολύ ρομαντικής φύσης και θέλει να σας κάνει να νιώθετε κι εσείς όμορφα, όμορφα. Έτσι αγαπητοί μου, πολύ ωραία. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι εξέλιξη εδώ πέρα θα έχετε, γιατί θεωρώ, μακάρι να σας πιάσει όλους αυτή η ενέργεια, η οποία εδώ να υπενθυμίσω πως αφορά και ετεροφιλόφιλα ζευγάρια και ομοφιλόφιλα ζευγάρια από το καθένας από εσάς. Προσαρμόζεται αυτό που βλέπετε και ακούτε ανάλογα τη δική σας περίπτωση. Μακάρι λοιπόν να σας πιάσει όλους αυτή εδώ η ενέργεια υπέροχη. Ότι είστε δηλαδή με έναν τέτοιο τύπο ατόμου, είτε άντρα είτε γυναίκα, έτσι, το οποίο πραγματικά σας εκφράζεται και σας ανοίγεται και σας δείχνει ότι πραγματικά είστε πολύτιμοι ή πολύτιμος για αυτό εδώ το άτομο. Πω. Θα το βάλω αυτό εδώ έτσι να φαίνεται ωραία και πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ενέργειες για να δούμε τι θα μας ονειρωθεί. Θα διατηρηθεί λοιπόν αυτή η κατάσταση. Όντως αυτό το άτομο θα παραμείνει έτσι ή απλά κάποια στιγμή εσείς θα σκεφτείτε ότι μπα, μήπως συμβιβάζομαι, μήπως αλλάξει, μήπως. Για να δούμε αγαπητοί μου, για να δούμε τι ενέργεια θα μας αποκαλυφθεί εδώ. Μισό λεπτάκι δώστε μου. Αχ, τι ωραίο πράγμα η ησυχία. Εγώ είμαι λάτρης της ησυχίας, γιατί κεντράρομαι. Καλά, δεν το λέω βέβαια και με υπερβολικό τρόπο, εντάξει, εννοείται ότι κάποια στιγμή φυσικά θα υπάρξει φασαρία, αλλά όλα έχουν την κατάλληλη ώρα, παιδιά μου, όλα έχουν την κατάλληλη ώρα πάντα. Λοιπόν, για να δούμε. Οπ, να το είδατε λοιπόν. Εντάξει, να το, παιδιά, θέλει να το προστατέψει. Μη μου ανησυχείτε μια στιγμή αγαπητή μου. Μια στιγμή να απομακρύνω αυτά εδώ. Ορίστε αγαπητοί μου, ορίστε. Εδώ έχουμε ενέργεια ζώδιων της φωτιάς, κρυός γλαντοξότης, η ανοχή ζώδια, οροσκόπος, αυτά τα τρία πύρινα ζώδια, οι κυριάρχους πλανήτες, αυτά τα τρία πύρινα ζώδια. Το 18 μπορεί να συμβολίζει κάτι για εσάς. Ίσως εδώ να μιλάμε για ημερομηνία γενεθλίων, ίσως να μιλάμε για 18 μέρες, ίσως για κάποιους από εσάς αυτή η ιστορία εδώ να κρατάει από το 2018, καθένας από εσάς ξέρει καλύτερα. Λοιπόν, αυτό εδώ το άτομο θέλει να σας προστατεύει, το μπιζουδάκι του να προστατεύει, έτσι, και αυτό που έχετε μεταξύ σας, το αγνό, το τρυφερό, το επικοινωνιακό. Άρα εδώ στη δική σας περίπτωση, ναι, είστε με το κατάλληλο άτομο και το εύχομαι σε όλους και όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε κανένα συμβιβασμό. Κανέναν, γιατί αυτό το άτομο θέλει να θωρακίσει τη σχέση σας και να μην την πλησιάζει κανένα βέλος εντός αγωγικών και κανένα δόρυ εντός αγωγικών από τρίτους που θέλουν ή θα προσπαθήσουν να πλήξουν αυτό που έχετε. Θαύμα αγαπητοί μου, θαυμάσια.
Αυτά έχει να μας πει το δικό σας πακετάκι, αγαπητοί μου. Φτου, 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 φτου. Σας εύχομαι με όλη μου την καρδιά να είστε πάντα καλά και να έχετε όλα τα καλύτερα.